Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ουράνιο Τόξο. Τι κάνουμε σήμερα? Θα μου πείτε, ερώτηση είναι αυτή? Ξέρουμε τι κάνουμε σήμερα. Ό,τι κάνουμε κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα. Ακούμε παραμύθι, διαβάζουμε γράμματα και κάνουμε και ένα ταξίδι σε κάποια χώρα του κόσμου όπου εκεί κινδυνεύει ένα ζώο. Ένα ζώο βρίσκεται σε κίνδυνο. Σε τι κίνδυνο? Σε κίνδυνο να εξαφανιστεί και να μην υπάρχει στο ζωικό βασίλειο πια. Και διάφοροι άνθρωποι κάνουν σπουδαία πράγματα για να σώσουν αυτά τα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Τώρα, εμείς δεν βρισκόμαστε σε κίνδυνο, στο Ουράνιο Τόξο εννοώ, έτσι. Για τους άλλους δεν ξέρω. Τι κάνουμε εδώ, στο Ουράνιο Τόξο? Παίρνουμε τα γράμματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα τα παιδιά από όλες τις γωνιές της πατρίδας μας που μας γράφουν, αλλά και από όλα τα μέρη του κόσμου που μας βλέπουν. Γιατί ξέρετε ότι το Ουράνιο Τόξο μεταδίδεται και δορυφορικά σε όλο τον κόσμο. Και έχουμε γράμματα από την Αμερική, από τη Ρωσία, από τη Νέα Ζηλανδία, από την Αργεντινή, από παντού. Και ευχαριστούμε και εκείνα τα παιδιά που μας βλέπουν πάρα πολύ. Να γράφετε τα γράμματά σας, γιατί τα γράμματά σας μου αρέσουν και τα διαβάζω και χαίρομαι πάρα πολύ που μου λέτε όλα αυτά που μου λέτε. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ποτέ δεν μου γράφετε κακά λόγια, ρε παιδιά. Γράψτε μου και κάτι δυσάρεστο, έτσι. Μόνο ευχάριστα πράγματα θα λέμε εδώ. Όλος ο κόσμος έχει γεμίσει δυσάρεστα, να μην λέμε κι εμείς κανένα δυσάρεστο που και που. Αλλά είμαι πανευτυχής που είμαι εδώ στην τηλεόραση στο Ουράνιο Τόξο. Είναι η μόνη εκπομπή από όλες τις εκπομπές όλων των καναλιών που έχει τέτοια σπουδαία παιδιά. Με τέτοια μυαλά και τέτοια μάτια αθώα και ωραία. Λοιπόν, θα διαβάσω γράμματα. Θα σας θυμίσω τη διεύθυνση του Ουράνιου Τόξου. Ουράνιο Τόξο, ΕΤΕΝΑ Μεσογείων 136-115-27 Αθήνα. Και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση toxo.etena@gmail.com, από όπου απαντώ στα email που μου στέλνετε προσωπικά. Λοιπόν, δεν χάνω άλλο χρόνο. Πρώτο γράμμα που έχω εδώ να διαβάσω σήμερα είναι, μου έρχεται από τη δεύτερη τάξη του 13ου Δημοτικού Σχολείου 25ης Μαρτίου και Πρωτομαγιάς Γωνία. Στη Γωνία, εκεί πέρα, στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Μπράβο. Από Θεσσαλονίκη, λοιπόν, τα παιδιά της δεύτερης τάξης μου έχουν στείλει ένα γράμμα με ζωγραφιές και ένα γραμματάκι εδώ πέρα, το οποίο το διαβάζω και λέει: Αγαπητέ κύριε Χρήστο, είμαστε τα παιδιά της Β2 τάξης του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου. Μας αρέσει η εκπομπή σας και τη βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα. Μας αρέσουν πολύ τα παραμύθια, οι κατασκευές, ο Ήπιος Θερμοκήπιος και ο Λέγιος Λέξιος Λεξιλόγιος. Όχι ο Λέξιος, ο Λόγιος Λεξιλόγιος. Επίσης, μας αρέσουν και τα βιβλία που προτείνετε. Θα θέλαμε πολύ να έρθουμε στην εκπομπή σας, αλλά δεν μπορούμε. Γι' αυτό θέλουμε να σας καλέσουμε στην πόλη μας. Μαζί με το γράμμα σας στέλνουμε και τις ζωγραφιές μας. Με πολύ αγάπη, τα παιδιά του Β2. Και να δούμε τώρα τις ζωγραφιές που μας έστειλαν τα παιδιά του Β2 από το 13ο Δημοτικό Σχολείο του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Ο Μάξιμος μας έχει ζωγραφίσει αυτά εδώ τα παιδιά που παίζουν στην αυλή με το Ουράνιο Τόξο και τα πουλιά που πετάνε στον ουρανό. Η Φρυδερίκη μας έχει ζωγραφίσει αυτό εδώ το κοριτσάκι που έχει πέσει κάτω και της έχει φύγει και το λουλούδι από το χέρι, αλλά κρατάει ακόμα την τσάντα της. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη ζωγραφιά. Ο Νικόλας μας δείχνει αυτή τη ζωγραφιά, αυτό το Ουράνιο Τόξο με τα πουλιά που πετάνε στον ουρανό. Η Ροδούλα έχει ζωγραφίσει αυτό το υπέροχο σπίτι εδώ πέρα με τα παιδιά στην αυλή. Πολύ ωραία και αυτή. Για τον κύριο Χρήστο, γεια σου. Η Εύα. Μπράβο, το διάβασα. Είχε τσακιστεί το χαρτί. Η Εύα. Εδώ πέρα ο Κώστας μου έχει γράψει 1.000.000 χρόνια μετά. Παιδιά, λέτε να υπάρχει 1.000.000 χρόνια μετά? Πυραμίδες, βλέπω αρχαία ποτήρια, αρχαία βάζα, παγίδες, η πυραμίδα, άλλες παγίδες από εκεί, η κορφή της πυραμίδας, η πόλη, μπράβο, τι λες, παιδί μου, πυραμίδα 1.000.000 χρόνια μετά, δεν θα ζω εγώ τότε. Λοιπόν, Σοφία, η Σοφία μου έχει κάνει αυτά εδώ τα τρία υπέροχα βάζα με τα λουλούδια. Η Άννα μου έχει στείλει αυτό το ροζ σπίτι. Λακάσα ροσάδα. Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχη ζωγραφιά. Η Αναστασία έχει κάνει ένα αντίστοιχο σπίτι με κόκκινα κεραμίδια και ένα πολύ ωραίο κοριτσάκι που είναι έξω. Βλέπουμε και την τραπεζαρία μέσα. Υπέροχα. Η Μαρία μου έχει κάνει αυτό το Ουράνιο Τόξο. Ο Βαγγέλης μου έχει κάνει αυτό εδώ το χωριουδάκι με τα πολύχρωμα σπίτια. Οι στέγες τους είναι πολύχρωμες. Η Βασιλική αυτό εδώ το σπίτι με τα κεραμίδια τα κόκκινα. Ο Νεοκλής μου έχει ζωγραφίσει αυτά εδώ τα παιδάκια με το Ουράνιο Τόξο και τα πουλιά και τα δέντρα. Ο Δημοσθένης μου έχει κάνει εδώ το δάσος με τους λύκους, τις αρκούδες, τα σκιουράκια, πολύ ωραία. Ο Βασίλης και ο Δημήτρης, Βασίλης και Δημήτρης ή Βασιλάκης Δημήτρης, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει ξέρει εκείνος αυτή εδώ τη ζωγραφιά την υπέροχη. Ο Μάκης αυτή εδώ το σπίτι με τα πουλιά και το Ουράνιο Τόξο, πολύ ωραία. Η Ελίνα αυτό εδώ το σπίτι με τα λουλούδια και τις πεταλούδες που πετάνε στον ουρανό και το τραπεζάκι έξω,
Πάρα πολύ ωραία με τα καφεδάκια που αχνίζουν. Μπράβο. Η Αναστασία Παπαδοπούλου, αυτά εδώ το σπιτάκι με τα αυτοκόλλητα τις Πεταλουδίτσες. Εδώ πέρα ποιος το έχει κάνει, έχει κανένα όνομα. Δεν έχει όνομα, βρε παιδί μου. Πού να ξέρω. Πάντως είναι υπέροχη ζωγραφιά. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ο Νικόλας ο Λιούπης μου έχει κάνει αυτό το τρένο. Είναι το Intercity από Θεσσαλονίκη Αθήνα, 8,5 μέρες. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο. Εδώ πέρα, α, εδώ ο Γιώργος έχει φτιάξει την Ελλάδα. Την Ελλάδα σε καράβι, πλέουμε ακόμα, πάλι καλά, μπράβο μας, υπέροχοι είμαστε. Και είναι όλοι απάνω εδώ, πολύ ωραία στο κατάστρωμα και ελιάζονται. Έτσι μπράβο παιδιά, αυτό θέλω, τέτοια αισιοδοξία. Ο Πέτρος μου έχει φτιάξει εδώ ζώα της θάλασσας, ένα χέλι, ένα σφουγγάρι, ένα καρχαρία, ένα φουσκωτό ψάρι εκεί πέρα, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ το σχολείο εκεί, τη Β2 τάξη, έτσι, του 13ου σχολείου του Ευόσμου. Και ευχαριστώ όλα τα παιδιά που στέλνουν γράμματα και όλα τα σχολεία που στέλνουν γράμματα, έτσι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα, οπότε νομίζω ότι μπορώ να διαβάσω ένα γραμματάκι, όχι από σχολείο. Παίρνω ένα στην τύχη εδώ πέρα που έρχεται από τον Αντώνη από Θεσσαλονίκη κι αυτός. Ο Αντώνης από Θεσσαλονίκη μου λέει τα εξής, για να διαβάσω το γράμμα του. Χρήστο, γεια σου. Με λένε Αντώνη και είμαι 5 χρονών, ζω στη Θεσσαλονίκη και σε βλέπω καθημερινά. Μου αρέσουν πολύ οι κατασκευές και τα παραμύθια. Έχω φτιάξει μια ζωγραφιά με το αγαπημένο μου ήρωα για σένα. Δεν ξέρω να γράφω καλά, γι' αυτό το γράμμα το έγραψε η μαμά μου με αγάπη Αντώνης. Μαμά, κάνεις πολύ ωραία γράμματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Αντώνη, είμαι βέβαιος ότι θα κάνεις και εσύ καλύτερα γράμματα η μαμά σου. Και εδώ είναι ο αγαπημένος ήρωας του Αντώνη, κάτω από το ουράνιο τόξο και νομίζω ότι αυτός είναι ο Μίκη. Ο Μίκη, ο ξάδελφός μου. Ουράνιο τόξο και βρέχει εκεί πέρα. Υπέροχη ζωγραφιά. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Αλλά νομίζω ότι εδώ τελειώσαμε για τα γράμματα σήμερα. Έχω ακόμα πάρα πολλά. Τα βλέπετε εκεί πέρα. Στιβαγμένα είναι. Πώς θα προλάβω να τα διαβάσω, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα τα διαβάσω. Αλλά κάνουμε τώρα ένα ταξίδι. Θα πάμε πάλι στην Αίγυπτο, όπως πήγαμε την περασμένη εβδομάδα, για να δούμε εκεί ένα ζώο που λέγεται Αιγυπτιακή γαζέλα. Η γαζέλα είναι ένα πολύ ωραίο ζώο, θα το δείτε. Και εκεί θα δούμε τι κάνουν οι άνθρωποι για να την προστατεύσουν, γιατί η Αιγυπτιακή γαζέλα βρίσκεται σε κίνδυνο. Πάμε λοιπόν Αίγυπτο, καλό ταξίδι. من 65 مليون سنة كتير من الحيوانات انقرضت نتيجة الكوارث الطبيعية وفي الوقت الحالي حيوانات تانية بتواجه خطر الانقراض. الإنسان هو المسؤول الأول عن هذا الخطر وهو الوحيد القادر على إنقاذ الحيوانات. تعالوا معانا نزور مصر ونشوف حالة بعض الحيوانات فيها ايه. اهلا بيكم في محمية وادي الجمال. هنا حيوان حساس بيتضرب بيه المثل في الخفة والرشاقة والسرعة والجمال، هو الغزال المصري المهدد بالانقراض. اشتهر الغزال بمكانة عالية عند الفراعنة، فقد استأنس القدماء المصريين الغزال دوركاس اللي اتعرف بعد كده باسم الغزال المصري. كان لحمه وجبة أساسية عند الكهنة الفراعنة، وهناك كتابات هيروغليفية على مقبرة تدل على أن صاحب هذه المقبرة كان عنده 1135 غزال. نجد ان المصري اخذ بعض الحيوانات كرموز علشان نوع من التقديس، لكنها بيقدس الرمز مش بيقدس الحيوان نفسه، لازم نعرف الحته دي. من ضمن الحيوانات دي عندنا الحيوان الغزال باعتباره كان رمز من رموز الاقاليم في مصر، لانه احنا كان عندنا بالنسبه لمصر البلد مقسمه الى اقاليم، عندنا 22 اقليم في الجنوب و20 في الشمال، فكده يبقى الاجمالي 42 اقليم. الاقليم ال 16 من الوجه القبلي على وجه التحديد كان بيقدسوا فيه الغزال لانه كان رمز للاقليم. ودلوقتي هناخدكم في رحله لمرسى علم على ساحل البحر الاحمر، هناك في محميه وادي الجمال فيها عدد كبير من الغزلان، يلا بينا. احنا هنوصل ازاي لاماكن تواجد الغزال؟ احنا هنمشي دلوقتي نركب العربيه ونبدا نبحث عن الغزال داخل المحميه. يلا بينا نركب العربية.
من المهم جدا ان احنا مثلا نلاقي مثلا جره الغزلان. انا واخده بالك ازاي؟ احتمال نلاقيه دلوقتي. هو ايه الاهميه الاقتصاديه للغزال؟ كثير من الناس بيعتقدوا ان الاهميه في لحم الغزال الشهي، ولكن هو هناك اهميه اقتصاديه غير معروفه وهي القيمه السياحيه. هو فين مأوى الغزال؟ في المناطق المستويه والاراضي الصخريه. ليه؟ لانه دايما بيدور على الاماكن اللي هي الصعبه، بحيث ان لو كان في مطارده من قبل الانسان يستطيع ان هو يهرب في الاماكن ديت وبسرعه كبيره جدا، ولا يستطيع الانسان ان هو يلاحقه. الحاجه الثانيه اماكن الاوديه ومخرات السيول، ده المكان المهم جدا لتواجد الغزلان حيث يوجد الغذاء. ايه الحاجات اللي بتهدد حياه الغزال؟ من أهم التهديدات اللي بيقابلها الغزال في البيئات المصرية خصوصا، أولا اللي هو الرعي الجائر والمنافسة الشديدة ما بين الخراف والماشية في البيئات اللي بيعيش فيها الغزال. تاني حاجة ان في بعض الأحيان بيبقى متواجد الرعاة في أماكن بعيدة، بيبقى معاهم الكلاب الضالة بتاعتهم، ودي أيضا بتهدد الغزال، لأن الغزال ليه حاسة شم قوية جدا وسمع قوية مرهفة، بحيث ان هو اول ما بيسمع صوت بيبدأ يهرب ويترك هذا المكان. المهددات اللي من صنع الانسان ايضا اللي هي الصيد الجائر، ودلوقتي تعالوا معايا نروح نزور حديقة الحيوان بالجيزة. هناك بيربوا انواع من الغزال، منها الغزال المصري دوركاس. بياكلوا ايه او بيتغذوا على ايه؟ اكل الغزال المصري طبعا في الطبيعه بيعتمد على الحشائش. هنا احنا بنعتمد على ان احنا نديله غذاء بقيمه غذائيه اعلى مع ان يكون حجمه اقل. فاحنا بناكله شعير، ده مصدر كويس قوي للبروتين، وبناكله علف مصنع، وبياكل برسيم. هي ازاي بتتم حمايه الغزال هنا؟ طبعا بيبقى فيه نسبه بين الذكور والاناث، لازم ان احنا نحافظ على ان القطيع اللي موجود عندنا يكون فيه مجموعه من الاناث معاهم ذكر واحد بس، لان لو فيه كذا ذكر فاثناء موسم التزاوج هيحصل بينهم تعارك وممكن يموتوا بعض. ايه رايكم نرجع تاني محميه وادي الجمال ونشوف هناك ازاي بيحموا الغزال؟ دور وزارة البيئة أولا بتقوم بالرصد والمسوحات الميدانية لمناطق المحميات الطبيعية عشان تبحث وتبدأ إعداد خطط لصون وحماية الأنواع المهددة بخطر الانقراض، ومنها الغزال اللي موجود في مصر. ثانيا اللي هو الدور اللي بتلعبه وزارة الدولة لشؤون البيئة هي إشراك السكان المحليين اللي هم البدو المقيمين في هذه الأماكن في الإدارة والحفاظ على الغزال في هذه الأماكن. أجدادنا الفراعنة من 7000 سنة كانوا بيربوا الغزال وبيعبدوه، ولما يموت بيحنطوه، وإحنا كمان لازم نصون الغزال ونحافظ عليه من الانقراض. Αυτά με την Αιγυπτιακή γαζέλα εκεί κάτω στην Αίγυπτο. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε άλλο ταξίδι, θα πάμε σε άλλη χώρα. Τώρα όμως διάλειμμα και μετά έχετε να απολαύσετε ένα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι. Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσ' της κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ο καταράκτης της μακριμαλούσας. Μια φορά και έναν καιρό, πέρα στη μακρινή την Κίνα, ζούσε ένα όμορφο και θαραλέο κορίτσι που είχε μαλλιά μακριά, μαύρα, που φτάναν ίσα με τους αστραγάλους της. Γι' αυτό και όλοι στο χωριό της την εφώναζαν η μακρυμαλούσα.
Η μακριμαλούσα ζούσε μονάχη της, με τη γριά μάνα της, που ήταν στα αλήθεια γριά και ανήμπορη. Έτσι, το κορίτσι, σαν να μην του έφτανε που είχε να φροντίσει τη γριά μάνα, έπρεπε να κάνει όλες τις δουλειές μονάχο του. Έπρεπε να ξυπνάει το χάραμα, να βάζει το φαγητό στη φωτιά και έπειτα να βγαίνει έξω να φροντίσει τα ζώα. Και έπειτα να ξεχορταριάσει τον κήπο. Και σαν να μην φτάνανε όλα αυτά, έπρεπε, όπως οι περισσότεροι άλλωστε στο χωριό της, να περπατάει μεγάλη και μακρινή απόσταση για να φέρει το νερό μέσα στη στάμνα. Βλέπετε, στο χωριό δεν υπήρχε μήτε πηγάδι, μήτε πηγή. Μια μέρα που η μακριμαλούσα γυρνούσε φορτωμένη με τη στάμνα στον ώμο, κοίταξε επάνω το ψηλό βουνό και σκέφτηκε, τι παράξενο, ενώ έχουμε βουνό πάνω από το χωριό, να μην υπάρχει σταγόνα νερού. Μια μέρα τέλειωσε τις δουλειές της νωρίς και είπε να ανέβει στο βουνό να ξαποστάσει. Σαν ανέβηκε αρκετά, στάθηκε να θαυμάσει τη θέα που απλωνότανε κάτω από τα πόδια της. Μα καθώς στάθηκε, είδε παράμερα ένα παράξενο φυτό που είχε πλατιά τα φύλλα. Τι καλά, σκέφτηκε, αυτή είναι τροφή για τα ζώα μου. Και αμέσως έσκυψε να ξεριζώσει το φυτό. Καταλαβαίνετε την έκπληξή της, σαν είδε πως το φυτό αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα μεγάλο ραπάνι που βούλωνε την τρύπα μιας πηγής. Αμέσως, αν το τράβηξε, άφθονο νεράκι άρχισε να κατρακυλάει την πλαγιά του βουνού και να φτάνει ίσα με το χωριό. Μα πριν προλάβει το κορίτσι να χαρεί, άνεμος δυνατός σηκώθηκε και άρχισε να ξεμαλιάζει τη μακριμαλούσα. Και έπειτα, σαν να μην έφτανε αυτό, τη άρπαξε το ραπάνι, του δώσε μια και βούλωσε την πηγή πάλι. Το νερό αμέσως σταμάτησε να τρέχει. Έπειτα ο αέρας συνέχισε, άρπαξε τη μακριμαλούσα και την πέταξε μπροστά σε μια σπηλιά. Εκεί, στο βάθος της σπηλιάς, ήταν μια σκοτεινή μορφή. «Μακριμαλούσα, ανακάλυψες το μυστικό μου. Είμαι το πνεύμα του βουνού. Ετούτη η πηγή ανήκει σε μένα και μόνο σε μένα. Και αν προδώσεις το μυστικό, θα σε τιμωρήσω αυστηρά». Αυτά είπε η σκοτεινή μορφή. Και έπειτα ο άνεμος άρπαξε το κορίτσι και το απίθωσε μπρος την πόρτα του σπιτιού του. Τι να κάνει η μακριμαλούσα? Το πνεύμα του βουνού ήταν πολύ πιο δυνατό από εκείνη. Έτσι βάστηξε το μυστικό μέσα της, μα της βάραινε την καρδιά. Περνούσανε οι μέρες και η μακρομαλούσα κρατούσε το στόμα ασφαλιστό. Μα από τη λύπη της άρχισε σιγά σιγά να ασπρίζει και εκείνα τα όμορφα, τα λαμπερά, τα μαύρα τα μαλλιά σε λίγο καιρό είχαν γίνει σαν το χιόνι. Πέρασε κάμποσος καιρός. Και μια μέρα γυρνούσε η κοπέλα φορτωμένη με το σταμνί. Μπροστά της πήγαινε μια αγριούλα, ανήμπορη στα αλήθεια. Η καημένη γιαγιά δεν μπορούσε καλά καλά να περπατήσει. Φαντάζεστε λοιπόν πόσο δύσκολο της ήταν να κουβαλάει το σταμνί γεμάτο με νερό. Μια στιγμή κάνει η γιαγιά έτσι δά, παραπατάει και πέφτει κάτω. Χτύπησε το κεφάλι της σε μια κοφτερή πέτρα και ό,τι πολύτιμο κουβαλούσε η γριούλα πήγε όλο χαμένο στο χώμα. Η μακριμαλούσα δεν βάσταξε άλλο. Πήγε κοντά στη γιαγιούλα, τη βοήθησε να σηκωθεί, αλλά μέσα της πήρε την απόφαση. Πώς να ναι. Είχε έρθει πια η ώρα να πει το μυστικό στους συγχωριανούς της. Δεν μπορούσε άλλο να το βαστάξει. Έτσι,
Σαν φτάσανε στο χωριό, τους φώναξε όλους ένα γύρο. «Φίλοι μου, ξέρω εγώ που υπάρχει νερό. Εκεί, εκεί ψηλά στο βουνό μας, υπάρχει μια πηγή. Αύριο κιόλας θα σας οδηγήσω». Χαρά που κάνανε οι άνθρωποι. Την άλλη ημέρα το πρωί, να σου όλο το χωριό με τα σταμιά κι ανέβαινε το βουνό. Σαν φτάσανε στο μέρος εκείνο, τους έδειξε η μακριμαλούσα το ραπάνι και τους είπε «Να, ετούτο εδώ πρέπει να το ξεριζώσουμε. Βουλώνει την τρύπα μιας πηγής. Όμως, μόλις το πάρουμε, πρέπει να το κόψουμε σε μικρά κομμάτια για να μην ξαναβουλώσει την τρύπα». Έτσι και κάνανε οι άνθρωποι. Και μόλις τράβηξαν το ραπάνι και το ξερίζωσαν, άφθονο νεράκι άρχισε να τρέχει και να κατηφορίζει την πλαγιά ίσα με το χωριό τους. Γέμισαν τις στάμνες οι άνθρωποι νερό, ήπιαν, ξεδίψασαν, ευχαριστήθηκαν. Μα πριν προλάβουνε να αρχίσουνε γλέντι και χορό, άνεμος δυνατός σηκώθηκε, που άρπαξε τη μακριμαλούσα και την έφερε μπροστά στη σκοτεινή σπηλιά. «Μακριμαλούσα, πρόδωσες το μυστικό και η τιμωρία θα είναι αυστηρή. Για να έχει νερό το χωριό σου, θα πρέπει να στέκεσαι εσύ για πάντα ανάσκελα στα βράχια. Μέσα από τα μακριά λευκά σου μαλλιά θα περνάει το νερό και έτσι θα χύνεται ως κάτω». «Ας είναι», είπε με θάρρος το κορίτσι. «Αν έτσι το χωριό μου μπορεί να κερδίσει νερό, χαλάλη η θυσία. Μια χάρη μόνο θέλω να σου ζητήσω. Άφησέ με να πάω να δω τη μάνα μου για τελευταία φορά. Είναι γριά και ανήμπορη. Πρέπει κάποιον να βρω να τη φροντίζει». «Πήγαινε. Αύριο το πρωί όμως θα είσαι κιόλας εδώ», είπε το πνεύμα του βουνού και ο άνεμος άρπαξε το κορίτσι, το στροβίλησε μια, δυο, τρεις φορές και το απήθωσε μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του. Η μακριμαλούσα δεν είπε τίποτα στη μάνα της για να μην την στεναχωρέσει, παρά έσχεξε το σπίτι, μαγείρεψε, έπειτα αφρόντισε για τελευταία φορά τα ζώα της και ξεχορτάριασε τον κήπο. Και σαν τέλειωσε τις δουλειές, πήγε και κάθισε κάτω από το αγαπημένο της δέντρο να ξαποστάσει. Τότε μια φωνή ακούστηκε μέσα από το δέντρο. «Μακριμαλούσα, σου μιλάω εγώ το πνεύμα του καλού που έχω φωλιά στο δέντρο. Ως σύνορα εσύ έκανες όλα αυτά και συγύριζες. Εγώ έφτιαξα το ομοίωμά σου. Ένα πέτρινο άγαλμα, εκείνο θα πάει στη θέση σου και όχι εσύ. Μονάχα για να γίνει πιστευτό από το πνεύμα του βουνού, πρέπει να μ' αφήσεις να σου κόψω τα μακριά σου τα μαλλιά, να τα δέσω πάνω στο άγαλμα». «Με τα χαράς», είπε η μακριμαλούσα, που φυσικά και δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι της. Έπειτα το πνεύμα του καλού έκοψε τα μακριά τα λευκά της τα μαλλιά και τα άδεσε ένα γύρο γύρω από το άγαλμα. Την άλλη ημέρα το πρωί άνεμος σηκώθηκε δυνατός. Μα αντί να πάρει τη μακριμαλούσα, πήρε στη θέση της το άγαλμα και μαζί με το πνεύμα του καλού πήγαν και το στήσανε ανάσκελα στον γκρεμό και έπειτα αφήσαν τα μαλλιά τα λευκά λιτά και αμέσως το νεράκι της πηγής πέρασε από εκεί, σχηματίζοντας έναν όμορφο καταράκτη. Οι άνθρωποι στο χωριό είδαν με ευγνωμοσύνη τον καταράκτη που κατέβαινε και όλοι φώναξαν «Να, ο καταράκτης της μακριμαλούσας». Κι έτσι έζησαν καλά. Κι όσοι την γνώρισαν λένε πως σε λίγο καιρό φύτρωσαν τα μαλλιά της
και ήταν πάλι μαύρα και λαμπερά και μακριά, ίσα με τους αστραγάλους της. Και έζησε έτσι μέχρι τα βαθιά της γεράματα. Αυτή καλά και το χωριό της ακόμη καλύτερα. Ακούσαμε, ακούσαμε ωραίο παραμύθι, πως μια φορά και έναν καιρό κουκί και το ρεβίθι. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο σημερινό Ουράνιο Τόξο. Σήμερα δεν είμαι μόνος, έχω μαζί μου δύο αδελφάκια που ήρθαν εδώ ειδικά για να μου κάνουν παρέα σήμερα και έτσι και τρεις μαζί να σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη μισή ώρα όπως κάναμε όλο το χειμώνα φέτος. Λοιπόν, θα σας συστήσω αμέσως τα δύο αδελφάκια που έχω εδώ σήμερα μαζί μου και πρώτα απ' όλα το φίλο μου τον... Νίκο. Νίκος, γεια σου Νίκο. Κόλα το Νίκο, κόλα το βρε Νίκο, δυνατά έτσι μπράβο, έλα παιδί μου. Έτσι, μπράβο, εκεί κόλλησε. Τι κάνεις, Νίκο μου, είσαι καλά. Πάρα πολύ ωραία. Θα μου αφήσεις το χέρι να χαιρετήσω και τον αδελφό σου. Ναι. Έτσι, μπράβο, επιτέλους. Και τον αδελφό του, το Σωτήρη. Σωτήρη. Ναι. Γεια σου, ρε Σωτήρη, τι κάνεις. Καλά. Ναι. Ποιος είναι πιο μεγάλος? Ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης. Πόσο είσαι, βρε Σωτήρη? Εφτά. Εφτά. Και τέλειωσες τη τάξη τώρα? Τελειώνω την πρώτη. Την δημοτικού. Πρώτη δημοτικού. Τι λες, παιδί μου. Και εσύ πόσο είσαι, βρε Νίκο? Έξι. Και τι τελειώσεις, τον ήπιο? Ναι, τελειώνω τον ήπιο. Τι λες ρε παιδί μου, τι λες ρε παιδί μου. Πώς ήταν τα πράγματα στον ήπιο? Μια χαρά. Μια χαρά. Και δύο τρομάρες ή σκέτο μια χαρά? Σκέτο. Σκέτο μια χαρά. Τι κάνατε στον ήπιο, για πες μου, φέτος. Πώς τη λέγανε δασκάλος καταρχάς? Κατερίνα. Κατερίνα, ναι. Βίκη. Και η κυρία Τζοάννα. Είχατε τρεις δασκάλες? Ναι. Και η κυρία Τζοάννα τι σας έκανε, αγγλικά? Όχι. Τι σας έκανε? Μία δασκάλα από το κίτρινο δωμάτιο. Από το κίτρινο δωμάτιο, ναι. Ναι, που τη λένε, ναι, κυρία Μαρία. Μάλιστα. Η Κατερίνα από ποιο δωμάτιο ήτανε? Κυρία Κατερίνα από το κόκκινο. Από το κόκκινο. Και η Τζοάννα? Από το κόκκινο. Από το κόκκινο κι αυτή. Και εσύ σε ποιο δωμάτιο ήσουν? Στο κόκκινο. Στο κόκκινο. Και αυτή από το κίτρινο τι ήθελε μαζί σας? Να μας μάθει αγγλικά. Α, έλατε. Πες μου και σας έμαθε. Πες μου τα αγγλικά που έμαθες. Good morning. Τι σημαίνει αυτό? Καλημέρα. 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 Τα ξέρεις εσύ αυτά ή μόνο ο Νίκος ξέρει αγγλικά? Πάω. Πας και εσύ αγγλικά. Σε ποιο δωμάτιο πας εσύ, στο μπλε? Όχι, εγώ πάω σε σχολείο. Α, άλλο πράγμα. Εντάξει. Για πες μου λοιπόν, εκτός από το good morning. Good night. Καληνύχτα σας. Μάλιστα. Και... εντάξει, αυτά. Αυτά. Πολύ καλά, άμα ξέρουμε καλημέρα, καληνύχτα, είμαστε εντάξει, προχωράμε. Κανένα τραγούδι σου μάθανε αυτές οι δασκάλες, ε? Νόχι. Νόχι. Νό και όχι μαζί, νόχι, ε? Όχι. Όχι. Δεν θες να μας πεις κανένα τραγούδι δηλαδή? Νόχι. Νόχι, οκ. Νόχι, οκ. Πες μου κάτι, Σωτήρη, εσύ. Η πρώτη ήταν πιο δύσκολη από τον ήπιο? Όχι. Όχι. Μην μου πεις ότι τον ήπιο είναι πιο δύσκολο από την πρώτη. Όχι. Όχι. Αλλά τι είναι, δηλαδή δεν είχες κανένα μάθημα που σε δυσκόλεψε στην πρώτη τάξη? Λίγο. Ποιο, για πες μου, ποιο σε δυσκόλεψε? Στα μαθηματικά, ναι, τα πάω μια χαρά. Τα πας μια χαρά. Στη γλώσσα... έτσι και έτσι. Γιατί δηλαδή, τι σε εμποδίζει στη γλώσσα, τι σου φαίνεται δύσκολο? Δεν με εμποδίζει κάτι, αλλά καμιά φορά δεν μπορεί να τα διαβάσω και τόσο καλά. Δεν μπορεί να τα διαβάσει και τόσο καλά. Ενώ με τους αριθμούς τα πας περίφημα, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Δηλαδή, αν σου πω ένα ευρώ πόσες δραχμές έχει, ξέρεις? Ναι. Πόσες? 100 λεπτά. 100 λεπτά, μάλιστα, κατάλαβα. 100 λεπτά. 100 λεπτά, όχι, λέω πόσες δραχμές έχει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, γιατί ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, πες μου κάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μήπως μπορείς να μου πεις 10 και 10 πόσο κάνουνε? 20. 20 πόσο κάνουν? 20 κάνουν, αλλά δεν ήξερα ότι τα ξέρεις τόσο καλά, ρε παιδί. Εγώ το ξέρω αυτό. Ξέρεις και εσύ το 10 και 10? Ναι. Αν σου πω 20 και 20, ξέρεις όμως? Όχι. Ή σε μπερδεύω, σε μπερδεύω. 11 και 11. Δύσκολα πράγματα σας βάζω, παιδί μου. Δεν μου λες κάτι τώρα. Εσύ είχες δασκάλα στην πρώτη? Ή δάσκαλο? Δασκάλα. Δασκάλα, πώς τη λέγανε? Ευαγγελία. Ευαγγελία, μάλιστα. Εκείνη σας έμαθε κανένα τραγούδι στην πρώτη ή όχι? Όχι. Όχι. Τι κάνετε στην πρώτη εκτός από γλώσσα και μαθηματικά? Γλώσσα, μαθηματικά. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη κάνουμε γυμναστική. Ναι. Κάθε
κάθε Πέμπτη που λέω κάναμε τεχνικά. Τεχνικά δηλαδή τι κάνατε στα τεχνικά? Ζωγραφική. Α, ζωγραφική, μάλιστα. Πολύ ωραία. Και δεν μου λες τώρα, μέσα στην τάξη ήταν περισσότερα τα αγόρια ή τα κορίτσια? Τα αγόρια. Τα αγόρια. Τα αγόρια είναι 12 και τα κορίτσια είναι 11. Είναι 11. Α, εντάξει, σχεδόν είσαι, ίσοι είσαστε, εντάξει. Και δεν μου λες από τα αγόρια ποιοι ήταν οι αγαπημένοι σου φίλοι φέτος? Ο Πέτρος που είναι και στην ίδια πολυκατοικία. Σώπα. Α, ωραία, ναι. Και στο ίδιο σπίτι. Ναι, αφού είναι και στην ίδια πολυκατοικία, στο ίδιο σπίτι δεν θα είναι. Ναι. Τι εννοείς, μέσα στο σπίτι σας μένει ο Πέτρος? Όχι. Α, όχι, στην ίδια πολυκατοικία. Στο δεύτερο, εσείς σε ποιον όροφο μένετε? Στο πέμπτο. Στο πέμπτο. Α, εντάξει. Εσείς είστε, έχετε άλλο όροφο από πάνω? Όχι. Είστε ρε τυρέ. Πολύ ωραία. Για πες μου λοιπόν, ο Πέτρος και. Ο Πέτρος και ο Θοδωρής. Και ο Θοδωρής. Και από κορίτσια, η αγαπημένη σου φιλενάδα ποια ήταν? Η Ελένη. Ναι. Και η Ελευθερία. Η Ελένη και η Ελευθερία. Μάλιστα, πολύ ωραία. Για πες μου εσύ τώρα στο Νίπιο, περισσότερα ήταν τα αγόρια ή τα κορίτσια? Τα κορίτσια. Τα κορίτσια ήταν παιδιά πιο πολλά. Λοιπόν, πες μου τώρα από τα κορίτσια, ποιες ήταν οι φιλενάδες σου? Ήταν η Κατερίνα, ναι, και η Κωνσταντία και η Ζωή και η Άννα. Α, τέσσερις, μάλιστα. Σε βρίσκω πάρα πολύ καλό. Από αγόρια? Από αγόρια δεν έχω κανένα. Κανένα φίλο από αγόρια? Μπράβο. Ναι. Μοναδική περίπτωση στα χρονικά. Αγόρι που να μην έχει αγόρια φίλους και μόνο κορίτσια, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και από όλες αυτές τις φιλενάδες, ποια ήταν εκείνη η πιο special, ας πούμε, η πιο αγαπημένη? Ναι. Η Κατερίνα. Η Κατερίνα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και πείτε μου κάτι τώρα. Το σχολείο σας είναι μακριά? Πάτε στο ίδιο σχολείο ή όχι? Όχι. Όχι. Άλλο είναι το Νίπιο του Νίκου, άλλο είναι το δημοτικό το δικό σου. Πώς πάτε το πρωί στο σχολείο? Για πες μου, Νίκο, εσύ πώς πας? Με σχολικό. Με σχολικό, εσύ? Με τα πόδια, γιατί είναι πολύ κοντά. Α, εσύ είσαι τυχερός. Τώρα του χρόνου θα πάει πρώτη ο Νίκος. Ναι. Θα έρθει στο δικό σου το σχολείο. Ναι, θα πηγαίνετε μαζί Δευτέρα με τα πόδια τότε, έτσι. Ναι. Και θα πηγαίνεις Δευτέρα και ο Νίκος θα πηγαίνει πρώτη. Ναι. Και θα πηγαίνετε μαζί με τα πόδια. Ε? Ναι, με το παππού. Α, σας συνοδεύει και ο παππούς, έτσι. Και ο παππούς μας έμαθε το 10 και μου έμαθε το 10 και 10. Γι' αυτό είναι οι παππούδες, ρε παιδί μου. Γι' αυτό είναι οι παππούδες. Τι θα περιμένουμε από το σχολείο, αν είναι δυνατόν. Πώς τον λένε τον παππού? Παππού Σωτήρη. Παππού Σωτήρη, μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, εκτός από το σχολείο κάνετε τίποτα άλλο? Δηλαδή φέτος που πέρασε η χρονιά πήγατε κολυμβητήριο, κανένα μουσικό όργανο? Τι, για πες μου, τι κάνεις εσύ? Αγγλικά, ναι, που το είπαμε, ναι, κολυμβητήριο και τζούντο. Και τζούντο? Στον τζούντο, ναι, και το κολυμβητήριο πηγαίνουμε μαζί. Κάνεις και εσύ τζούντο? Ναι, και κολυμβητήριο. Και κολυμβητήριο. Δεν μου λέτε, το τζούντο έχει και αυτό ζώνες? Ναι, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο το ταϊκουντο. Δεν είναι τόσο δύσκολο, είναι πιο εύκολο το τζούντο? Ναι, δεν κάνουμε δηλαδή χειρονομίες. Α, μάλιστα. Κάνουμε πιο εύκολα πράγματα, επειδή δηλαδή, πώς το λέγανε, Νίκο? Πες το, ρε Νίκο. Πού να ξέρω εγώ, ο Νίκος ξέρει τζούντο, εγώ ξέρω τζούντο. Τι ζώνη έχεις εσύ στο τζούντο? Μισή κίτρινη, μισή κίτρινη, Κωνσταντής. Μισή κίτρινη και η άλλη μισή τι είναι? Μετά είναι κίτρινη ολόκληρη. Ναι ρε παιδί, αλλά τώρα που φοράει μισή κίτρινη, ναι, είναι δυνατόν να έχετε μισή ζώνη, η άλλη μισή τι χρώμα έχει? Άσπρη, άσπρη, εντάξει, μισή άσπρη, μισή κίτρινη, εντάξει, γιατί λέω σκέτο, με μισή ζώνη δεν σας πέφτει το παντελόνι? Γίνεται. Ολόκληρη ζώνη πρέπει να έχει, αλλά έχει μισό χρώμα κίτρινο και μισή. Και του χρόνου θα πάρετε κίτρινο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Δίνουμε εξετάσεις τώρα. Τώρα δίνετε εξετάσεις? Ναι. Δεν μπορείτε, μπορείτε να μου κάνετε καθόλου τζούντο εδώ? Όχι. Γιατί? Πάντα. Όχι, εδώ δεν μπορείτε να κάνετε έτσι να μου δείξετε εμένα. Τεχνική. Τεχνική. Ναι, αυτό λέω. Για σηκωθείτε. Υπάρχει και μία λαβή εδώ που παίρνει και στην πλάτη. Για σήκω να δούμε εδώ πέρα τις τεχνικές. Για στάσου. Ναι, για κάτω. Ολοκλήρωσε το. Και σου το ρίχνω κάτω. Ναι, καλά, μην πέσει κάτω εδώ και χτυπήσει. Πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραία η τεχνική αυτή. Μάλιστα, πάει έτσι. Και το μία άλλη που, ναι, παίρνει και στην πλάτη και ρίχνει. Ναι, μην μου το κάνετε αυτό τώρα. Oh, έτσι δεν έχω κανένα λόγο να πέσω εδώ πέρα φαρδί πλατή στο ουράνιο τόξο. Μάλιστα. Και κολυμβητήριο, πάτε μαζί πάλι στο κολυμβητήριο. Ναι. Σας πάει ο παππούς ή σας πάει ο μπαμπάς με το αυτοκίνητο? Με το αυτοκίνητο. Ναι. Κολυμπάτε καλά? Ναι. Ακόμα μαθαίνουμε. Μαθαίνετε. Δεν είστε στη μεγάλη πισίνα. Δεν είστε στη μεγάλη πισίνα? Όχι. Στη μικρή. Με μπρατσάκια και με αυτά σανίδες, πώς το λένε? Χωρίς. Μόνο με σανίδες. Μόνο με σανίδες. Πολύ ωραία. Αλλά τις σανίδες δεν, ναι, τις παίρνουμε από το σπίτι. Ναι, όχι. Τις έχει εκεί το κολυμβητήριο. Βέβαια. Αυτό έλειπε να κουβαλάτε και τις σανίδες από το σπίτι. Μεγάλη δουλειά, βρε παιδί μου. Δεν μου λέτε, Νίκο, έχεις σκεφτεί τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις?
Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Εσύ έχεις σκεφτεί, Σωτήρη? Ναι, πιλότος. Πιλότος. Πιλότος, ε. Πώς έτσι και σ' αρέσουν τα αεροπλάνα? Είναι κανείς πιλότος στην οικογένεια? Όχι. Όχι. Αλλά? Είναι ωραία. Είναι ωραία. Έχεις ταξιδέψει ποτέ με αεροπλάνο? Όχι. Ε? Πώς ξέρεις λοιπόν αν σ' αρέσει ή όχι? Έχεις παιχνίδια με αεροπλάνα και αυτά και... Ναι. Ναι. Τι παιχνίδια και παίζουμε, τι παίζετε καταρχάς στο σπίτι, τι παίζετε μεταξύ σας? Ποια είναι τα παιχνίδια που παίζετε? Τουβλάκια. Που είναι ωραία για να φτιάχνεις πράγματα. Πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσουν τα τουβλάκια. Τουβλάκια αυτά, τα πλαστικά που κάνετε κύκλους. Όχι ότι παίρνετε ο ένας ένα τούβλο και το πετάει στο κεφάλι του άλλου. Όχι τέτοια τουβλάκια, μάλιστα. Χτίζετε. Πολύ ωραία. Εκτός από τα τουβλάκια, τι άλλο σας αρέσει? Έχετε, ξέρω εγώ. Λέγκο. Πολύ ωραία. Και αυτά τουβλάκια δεν είναι τα? Και Playmobil. Πολύ ωραία. Επιτραπέζια τα παιχνίδια έχετε? Παίζετε κανένα επιτραπέζιο? Ναι, τι? Σκάκι. Σκάκι, ντόμινο, φιδάκι. Παίζετε σκάκι μεταξύ σας? Τι είστε καλοί. Ο Νίκος το έχει βαρεθεί και τι δεν παίζω. Εγώ παίζω με τον μπαμπά. Παίζει σκάκι με τον μπαμπά, βρε, άρτε με, μπράβο. Είναι πολύ ωραίο το σκάκι, ε. Θέλει μεγάλη, θέλει πολύ σκέψη όμως. Ε. Τι. Αλλά επειδή. Αλλά μου αρέσει. Και γι' αυτό θα αρχίσω να το ξαναπέζω, επειδή μου αρέσει. Βέβαια, αφού έχει το Σωτήρι εδώ πέρα που παίζει σκάκι. Ξέρετε τι ωραία θα περάσετε το καλοκαίρι τώρα. Το καλοκαίρι, το μεσημέρι που θα ξαπλώνουν οι γονείς σας γιατί θα είναι κουρασμένοι, εσείς να κάθεστε και να παίζετε σκάκι που δεν έχει και φασαρία. Σιγά σιγά, ε. Και κρατάει και ώρα το παιχνίδι. Ε. Που αλλά μπορούμε να το παίξουμε και μέσα σε καράβι. Και μέσα σε καράβι. Γιατί θα μπείτε σε καράβι το καλοκαίρι, ε. Θα πάτε πουθενά? Εγώ σκέφτομαι να πάω στην Κρήτη όταν μεγαλώσω. Όταν μεγαλώσεις. Ή στο Παρίσι. Ή στο Παρίσι. Καλά, λέω τώρα για το καλοκαίρι κοντά, ας πούμε. Πού θα πάτε για διακοπές, έχεις σκεφτεί? Στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι? Ναι. Ποιο, στο γήπεδο? Μας. Α, νόμιζε στο γήπεδο ότι θα πάτε. Για διακοπές στο γήπεδο, λέω, μην τρελαθούμε. Στο χωριό σας. Ναι. Και το χωριό σας πώς λέγεται? Καραϊσκάκι. Καραϊσκάκι, ναι. Γι' αυτό παίζετε και σκάκι. Ναι. Και πού είναι το Καραϊσκάκι? Στο λωμό Οτολοκαρνανίας. Οτολοκαρνανίας. Τι λες, παιδάκι μου? Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά με τον Νίκο και τη Σωτήρη θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας ζωγραφίζοντας. Αλλά τώρα διάλειμμα. Λοιπόν, Ουράνιο Τόξο, μέρος δεύτερο και είμαι εδώ. Με τα δύο αδέλφια, τον Νίκο και τον Σωτήρη, είστε έτοιμοι να ζωγραφίσουμε, παιδιά? Ναι. Τι θα μου ζωγραφίσει, Νίκο? Έχεις σκεφτεί? Είναι έπληξη. Έπληξη είναι? Ναι. Παναγιά μου. Εσύ, Σωτήρη? Ένα βουνό. Ένα βουνό, εντάξει. Αυτό μπορεί να αρχίσεις να το κάνεις. Αν είναι πολύ ψηλό, άρχισε γρήγορα γιατί... Όχι. Α, εντάξει. Γιατί έχουμε 10 λεπτά, 12 εκεί πέρα περίπου μέχρι να τελειώσουμε. Οπότε αρχίστε να ζωγραφίζετε. Γρήγορα, τσάκα τσάκα. Έτσι, μπράβο. Και δεν μου λες τώρα, Νίκο? Ναι. Τι ομάδα είσαι εσύ? Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Τι λες, παιδί, με εσύ, Σωτήρη? Και εγώ. Και εσύ Παναθηναϊκός. Μπράβο, πολύ ωραία. Τώρα το καλοκαίρι πού θα πάτε για μπάνιο? Είπαμε στο Καραϊσκάκι που είναι το χωριό σας, έτσι? Ναι. Είναι, έχει κοντά θάλασσα εκεί πέρα? Ναι. Ε? Πολύ κοντά δηλαδή, πώς πάτε? Έχετε, όχι, σπίτι στο, έχετε σπίτι στο Καραϊσκάκι? Ναι, ε? Είναι η γιαγιά μας. Είναι η γιαγιά. Και, έτσι... ναι. Και περνάτε πάμε όλο το καλοκαίρι εκεί? Όχι. Όχι. Πού αλλού πάτε? Πάτε καμία στην άλλη? Στην Αγία Εύβοια. Στην? Αγία Άννα. Στην Αγία Άννα. Ναι, στην Εύβοια. Ναι, και πού αλλού? Σε κανένα άλλο νησί έχετε πάει? Όχι. Νίκο, έχεις πάει σε κανένα άλλο νησί? Ποτέ. Ε? Ποτέ, τίποτα, πουθενά? Ούτε κανένα κοντινό νησί εδώ πέρα, καμία Αίγινα? Όχι. Καμία Σαλαμίνα, τίποτα? Ήδρα, Σπέτσες? Πουθενά. Πουθενά. Σε αεροπλάνο έχετε μπει? Όχι. Όχι. Το ένα ούτε ο ούτε ο Σωτήρης ούτε εσύ, ε? Αν σας έλεγα ότι έχω ένα αεροπλάνο και θα σας πήγαινα όπου θέλετε, πού θα θέλετε να σας πήγαινα, έξω από την Ελλάδα? Εσύ, Νίκο, πού θα ονειρευόσουν να πας? Στο Παρίσι. Στο Παρίσι, μου το είπε, στο Παρίσι. Γιατί στο Παρίσι? Γιατί μου αρέσει πολύ, θα έβλεπα και το πύργο του Άιφελ. Ναι. Γιατί εσύ, σ' αρέσει το Παρίσι, ε? Έχει μεγάλες πιένες το Παρίσι, γνωρίζεις την εκπομπή. Μπράβο. Εσύ, Σωτήρη, πού θα θέλεις να πας? Πες έτσι καμία μακρινή χώρα εξωτική που να θέλεις να κάνεις καμία μεγάλο ταξίδι, μεγάλη εκδρομή. Στην Ινδία. Στην Ινδία. Α, μπράβο. Αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ. Η Ινδία, θέλω κι εγώ να πάω. Δεν έχω πάει στην Ινδία. Πολύ ωραία θα είναι.
Δεν μου λέτε κανένα ζωάκι έχετε εκεί πέρα στο Καραϊσκάκι, έχει για κανένα ζωάκι. Καμία έχει δύο γάκια, γατούλες. Για πείτε μου σιγά σιγά, έχει γατούλες. Πόσες γατούλες έχει? Δύο. Δύο γατούλες. Έχουν ονόματα οι γατούλες αυτές ή όχι? Όχι. Όχι. Τι άλλο έχει εκτός από δύο γατούλες? Πολλά πράγματα. Κότες, κατσικάκια. Μπράβο. Αυτά. Αυτά. Και έχει και δέντρα εκεί πέρα, έχει λουλούδια. Ναι. Πολύ πυκνό. Πολύ πυκνό, τι? Έχει πάρα πολλά δέντρα. Έχει πάρα πολλά δέντρα. Ναι. Μπράβο. Και τι δέντρα έχει δηλαδή, μπορείς να μου πεις, Νίκο? Ελιές. Ελιές. Ναι. Μόνο ελιές είναι όλοι τα δέντρα. Μόνο ελιές δηλαδή τα δέντρα, μπράβο. Ναι. Βγάζετε και λάδι δηλαδή και ελιές εκεί πέρα. Ναι, γιαγιά. Μπράβο, μαζεύετε κι εσείς ελιές καμιά φορά? Καμιά φορά. Βοηθάτε δηλαδή, μπράβο. Πολύ σπουδαία. Τώρα μόνο μία φορά έχουμε. Δεν πειράζει, εντάξει, ακόμα είστε πολύ μικρά παιδιά για να μαζέψετε ελιές πολλές φορές. Μία φορά φτάνει. Και δεν μου λέτε, η γιαγιά μαγειρεύει? Ναι. Τι μαγειρεύει καλά η γιαγιά, για να ξέρω εκεί στο Καραϊσκάκι? Το πιο ωραίο που φτιάχνει, ναι, είναι κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Θα είναι κοτόπουλο δικό της, έτσι? Ναι. Αυτά είναι. Κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες, μπράβο. Εσείς τη βοηθάτε καθόλου τη γιαγιούλα? Ναι. Ε? Ναι. Δεν σφάζετε το κοτόπουλο? Όχι. Όχι, τι κάνετε? Κάνετε καμία μαγειρική εκεί πέρα μαζί της? Όχι. 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 Στο σπίτι εδώ στην Αθήνα τι τρώτε? Ποια είναι τα αγαπημένα σας φαγητά? Εμένα το αγαπημένο φαγητό είναι πατάτες, ναι, με κρέας στο φούρνο. Πατάτες με κρέας στο φούρνο. Εσένα, Σωτήρη? Η μπριζόλα. Η μπριζόλα, μάλιστα. Από ψάρια τρώτε καθόλου? Ναι, εγώ τρώω κάθε 8 μέρες. Κάθε 8 μέρες, μάλιστα. Κατάλαβα. Και τι ψάρια τρώς κάθε 8 μέρες, μπορείς να μου πεις? Γλώσσα. Γλώσσα, πολύ ωραία. Εκτός από τη γλώσσα, καμία άλλη, κανένα άλλο είδος ψαριού? Τρώω, αλλά όχι. Και εγώ καμιά φορά τρώω ψαροκροκέτες. Ψαροκροκέτες, δεν είναι. Ψαροκροκέτες όμως δεν είναι ψάρι, ρε παιδί μου. Τώρα ψαροκροκέτες είναι ετοιματζίδικα πράγματα. Κανένα ψάρι έτοιμο, κανένα γάβρο, καμία. Γάβρο, ναι, ναι. Παίρνει. Βέβαια. Που είναι ωραίο. Εκεί πάτε στη λαϊκή μαζί της να ψωνίσετε γάβρο. Ο Νίκος στο... δεν έχει έρθει και τι δεν πάει, πάω εγώ. Γιατί δεν τον παίρνετε τον Νίκο καμιά φορά? Γιατί είναι στο σχολείο. Είναι στο σχολείο. Γιατί το σχολείο είναι στο Χολαργό. Το δικό σου το σχολείο είναι στο Χολαργό? Ναι. Α, μάλιστα. Είναι και μακριά και ακόμα δεν έχει. Ενώ εσένα το σχολείο σου πού είναι, βρε Σωτήρη, που είναι κοντά, κοντά στο σπίτι? Κοντά, 5 λεπτά. Ναι, αλλά πού, το σπίτι σου πού είναι, σε ποια γειτονιά? Στον Άλυμο. Στον Άλυμο. Ναι. Και εσύ, βρε άτιμε, πας από τον Άλυμο στο Χολαργό, στον Ήπιο. Ναι. Ολόκληρο ταξίδι κάνεις κάθε μέρα. Τι ώρα ξεκινάει το πρωί το σχολικό για να σε πάει από, από τον Άλυμο στο Χολαργό? Δεν ξέρω. 7 και 10. 7 και 10. Τι λες, παιδάκι μου. Τόσο σκληρά εργαζόμενος. Σου κολλάνε κανένα ένσημο εκεί πέρα στον υπηαγωγείο? Καμία υπερορία σου βάζουνε? Ε? Όχι. Όχι, ε. Κοίτα κατάσταση. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Όχι. Θα διαμαρτυρηθούμε. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Όχι, καλύτερα γιατί μου αρέσει κιόλας. Α, εντάξει, δεν θα διαμαρτυρηθώ. Αφού σου αρέσει, εντάξει. Αλλά θα τελείωσε. Τώρα του χρόνου θα πας στο δημοτικό κι εσύ. Θα πας δίπλα. Εκεί πέρα με τα πόδια. Θα πηγαίνεις με τον παππού. Το ξέρω. Δεν μου λες τώρα η συμμαθήτρια. Μου αρέσει η διαδρομή πάρα πολύ. Σ' αρέσει η διαδρομή, ε? Ναι. Τώρα θα κάνετε διαδρομές μόνοι σας. Έχετε κανένα ποδήλατο? Ε? Ναι. Πού το έχετε το ποδήλατο? Μόνο ακόμα έχουμε βοηθητικές ρόδες. Έχετε, και οι δύο έχετε βοηθητικές και εσύ έχεις, Σωτήρη, βοηθητικές. Ναι. Είναι και... καιρός τώρα. Αλλά σκεφτόμαστε να βγάλουμε τη μία. Ναι, να έχετε μία από βοηθητική. Εντάξει, σιγά σιγά έτσι. Γίνεται σε βήματα αυτό. Δεν γίνεται κατευθείαν από τις δύο βοηθητικές, ναι, σε καμία. Αφήνουμε και μία για να μας βοηθάει λιγάκι. Λίγο βοηθητική και μετά κάνουμε με δύο ρόδες μόνο. Αλλά θέλει προσοχή το ποδήλατο. Εκεί που κάνετε ποδήλατο δεν έχει αυτοκίνητα. Όχι. Α, εντάξει. Μπαλκόνι σε πάρκο. Πού κάνετε, στο μπαλκόνι? Στο μπαλκόνι. Καμιά φορά πάμε σε πάρκο. Σε πάρκο, εντάξει, σε πάρκο το καταλαβαίνω. Στου δρόμου με μεγάλη. Με αληθινά φανάρια. Α, έχετε εκεί κοντά πάρκο με αληθινά φανάρια και ξέρετε πότε να περάσετε. Ανοίγει και κόκκινο και πράσινο και ξέρετε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να το μαθαίνω. Μπράβο, βέβαια, αυτά. Εγώ έχω πάει στο πάρκο οδικής κυκλοφορίας σε εκδρομή με το σχολείο. Σόπα. Και τι μάθατε εκεί πέρα στο πάρκο οδικής κυκλοφορίας? Αλλά κάνω τόσο πολύ, τόσο μεγάλο ταξίδι για να πάω στο Χολαργό. Ναι. Γιατί πηγαίνω στο σχολείο της Τράπεζας Ελλάδος. Μάλιστα. Όλα μου τα πες. Μεγάλο ταξίδι. Κάθε μέρα κάνεις πολύ μεγάλο ταξίδι, βρε παιδί μου. Πόσες, όλη τη μέρα δεν κοιμάσαι καθόλου μέσα στο σχολικό? Όχι. Όχι. Καθόλου. Καθόλου. Αντέχεις, δηλαδή, το βράδυ τι ώρα πέφτεται για ύπνο?
9. Α, εντάξει, πέφτετε νωρίς, ωραία. Και δεν μου λέτε το βράδυ για να κοιμηθείτε, τι κάνετε, διαβάζετε κανένα παραμύθι? Συχνά διαβάζουμε παραμύθι. Εσύ διαβάζεις μόνος σου τώρα, Σωτήρη? Ναι. Ενώ ο Νίκος δεν μπορεί να διαβάσει μόνος του, μπορείς, Νίκο? Όχι. Σου διαβάζει ο Σωτήρης κανένα παραμύθι ή σας διαβάζει η μαμά ή ο μπαμπάς? Το διαβάζω. Το διαβάζεις, ε? Ποια είναι τα αγαπημένα σου παραμύθια, πες μου, Νίκο? Η Οδύσσια, για παράδειγμα. Η Οδύσσια. Α, αυτό μάλιστα. Αυτό είναι από την μυθολογία. Ξέρεις τι έγινε στην Οδύσσια? Μπορείς να μας πεις δύο πράγματα για να ακούσουν και τα παιδιά? Δεν θυμάμαι. Τίποτα δεν θυμάσαι δηλαδή από την Οδύσσια? Ποιος ήταν ο ήρωας, δεν θυμάσαι ποιος ήταν ο ήρωας της Οδύσσιας? Θυμάμαι, ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας. Και τι έκανε αυτός ο Οδυσσέας, θυμάσαι? Όχι. Ήθελε σαν και εσένα να πάει από τον Άλυμο στο Χολαργό. Ήταν μεγάλο το ταξίδι, βρε παιδί μου, αλλά του πήρε 10 χρόνια. Από την Τρία ήθελε να γυρίσει στο σπίτι του που ήταν, σε ποιο νησί? Θυμάσαι στην ποιο? Στην Ιθάκη. Στην Ιθάκη. Α, τι ωραίο νησί, Ιθάκη. Έχεις πάει ποτέ στην Ιθάκη? Ε? Όχι. Να πάτε, να αλλά πάτε. Σε ένα παιδί, σε ένα... Αλλά ένα παιδί, ναι. Αγόρι. Αγόρι. Ναι. Τι? Το χωριό του είναι στην Ιθάκη. Σώπα, είναι από την Ιθάκη? Ναι. Μπράβο, σας έχει δείξει καμία φωτογραφία ποτέ από την Ιθάκη? Που είναι πολύ ωραίο νησί, είχα πάει πριν από 3-4 χρόνια. Ο μπαμπάς του είναι Ιθάκη. Αλλά δεν μου έχει δείξει και καμία φωτογραφία. Καλά, εντάξει, εντάξει. Πάντως είναι πολύ ωραίο νησί η Ιθάκη. Πράσινο, έχει ωραίες παραλίες. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν ήταν έτσι βέβαια όταν ήταν ο Οδυσσέας εκεί πέρα, δεν είχαν σπίτια πολλά. Είχε το παλάτι του Οδυσσέας. Ναι. Και τη γυναίκα του, θυμάσαι τη Βασίλισσα, πώς τη λέγανε? Πινελόπη. Πινελόπη, μάλιστα. Πολύ ωραία. Μπράβο. Εσένα, Σωτήρη, το αγαπημένο σου παραμύθι? Η δραπέτηση από τη Κασκέρα είναι. Οι δραπέτες της Κασκέρας. Της Κασκέρας. Ναι. Οι δραπέτες της Κακέρας εννοείς. Της Κακέρας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι αυτό. Είναι δύο σκάκια που τις... Είναι δύο πιόνια, ναι, που θέλουν να φύγουν από το σκάκι. Κατάλαβα. Και θέλουν να δραπετεύσουν δηλαδή. Γι' αυτό, ναι, λέγεται οι δραπέτες της Κακέρας. Της Κακέρας. Και είναι πολύ ωραίο το παραμύθι αυτό, ε? Δεν το έχω διαβάσει όλο, 5-4 σελίδες. Και πόσες σελίδες είναι όλο? 75. Και έχεις διαβάσει μόνο τις 5? Πότε άρχισες να το διαβάζεις? Σήμερα. Α, καλά, εντάξει βρε παιδάκι μου. Τώρα και νόμιζα ότι έχεις αρχίσει να το διαβάζεις. Και είναι ήδη το αγαπημένο παραμύθι με 5 σελίδες? Ναι. Μπράβο, πολύ σπουδαίο αυτό. Λοιπόν, θα το τελειώσεις. Και τώρα το καλοκαίρι θα πάρετε κανένα βιβλίο να διαβάζετε τις διακοπές? Σίγουρα. Σίγουρα. Έτσι, μπράβο. Να πάρετε και μου αρέσουν κανένα... πολύ τα βιβλία. Μπράβο, αυτό. Αυτό λέει, πολύ με γεμίζει με χαρά. Τηλεόραση. Έχουμε και τα βιβλία του Άντερσεν. Μπράβο. Έχουμε ένα βιβλίο. Και του Άντερσεν, τα παραμύθια, υπέροχα. Τηλεόραση βλέπετε καθόλου? Εγώ δεν βλέπω και πολύ συχνά. Πολύ καλά κάνεις. Όταν βλέπεις, τι βλέπεις, βρε Σωτήρη? Ποια είναι τα αγαπημένα σου? Είμαι στο σπίτι και μπορώ να δω την εκπομπή σας. Τη δικιά μου. Α. Και κάνε και το Ζαμί που σου μαθαίνει μερικά πράγματα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μπράβο. Νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 1-1,5 λεπτό. Οπότε κάντε λίγο γρήγορα να τελειώσουν οι ζωγραφιές. Έτσι. Ένα λεπτάκι έχουμε ακόμα. Ποιος θα τελειώσει πρώτος να μου δώσει τη ζωγραφιά? Εγώ. Έλα. Για να δούμε, Σωτήρη. Οπα. Τι ζωγραφιά είναι αυτή? Τι μου έχεις κάνει εδώ πέρα, αυτό το βουνό? Ένα βουνό με σύννεφο. Πολύ μαύρο σύννεφο έχει πέσει, βλέπω, έτσι. Θα βρέξει ή έχει βρέξει? Έχει βρέξει. Έχει βρέξει. Πάρα πολύ ωραίο. Υπέροχη αυτή η ζωγραφιά με τις κυρομπογιές. Να πάρω και τη δικιά σου ζωγραφιά, Νίκο, να τη δείξω. Ναι. Ε? Άλλο βουνό εδώ πέρα βλέπω, έτσι. Αλλά και ένα σπίτι πάρα πολύ ωραίο. Και έχει και το βουνουαλάκι εδώ πέρα, είναι γεμάτο λουλούδια. Ε? Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία ζωγραφιά. Ευχαριστώ, παιδιά, πολύ. Πες μου, Νίκο, σε ποιους θα στείλεις χαιρετίσματα και φιλιά τώρα που μας βλέπουν εδώ πέρα? Σε όλη την οικογένεια και φυσικά στη γιαγιά τη Γιώργινα. Στη γιαγιά τη Γιώργινα. Έτσι, μπράβο. Εσύ, Σωτήρη, σε ποιους θέλεις? Στη γιαγιά τη Σταυρούλα, στο παππού τον Νίκο, στη μαμά, στον μπαμπά. Σε αυτούς. Σε αυτούς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εκεί, παιδιά που μας βλέπουν, εκεί τώρα που θα. Εκεί, στη μέση. Εδώ που μας βλέπουν όλα τα παιδιά. Από τον Σωτήρη και από τον Νίκο και από μένα. Μέχρι το επόμενο ουράνιο τόξο χαιρετίστε. Να είστε καλά, παιδιά.